Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα μπούμε να δούμε τα στάδια της μείωσης. Είναι εκείνα τα στάδια που ακολουθούν την μεσόφαση, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πάμε σε μίτωση. θα πάμε στον δεύτερο τρόπο διαίρεσης του κιτάρου, αυτό που δημιουργεί γαμέτες, τη μείωση. Θα πρέπει να έχετε προηγουμένω καταλάβει τα προηγούμενα στάδια τη μεσόφαση. Τι γίνεται δηλαδή στην G1, τι γίνεται στη S, τι γίνεται στην G2, για να μπορέσουμε να μπούμε ομαλά και να καταλαβαίνετε τι λέμε στα επόμενα, σε επόμενε φάσει μέσα στην πρόφαση. Δεν θα ολοκληρώσουμε σήμερα, θα πούμε μόνο το πρώτο κομμάτι, την πρόφαση 1, γιατί είναι αρκετά εκτενή και θα πούμε πολλέ λεπτομέρειε. Για να μπορέσετε όμω να τα παρακολουθήσετε, θα σα πρότεινα να ανοίξετε το βιβλίο μου, όπου έχει εκεί τι εικόνε, τι οποίε θέλω να παρακολουθείτε, να σταματάτε πιθανώ και το βίντεο και να σημειώνετε αυτά που θα λέμε, διότι μόνο έτσι θα γίνει κατανοητά, δηλαδή αν καταφέρνετε και τα έχετε εικόνα. Το να το διαβάζει και απλώ να ξέρει τι λέξει χωρί να κατανοεί πώ πάνε τα χρωμασώματα και πώ κινούνται, θα έχει μικρή αξία. Κάντε αυτή την πρότροπη που σα κάνω, ανοίξτε το βιβλίο. Εάν έχετε την 1η έκδοση, είπα είναι στη σελίδα 44, αν έχετε την προηγούμενη, την 8 είναι στη σελίδα 42. <χω> δεν πρέπει όμω να σταματήσουμε εδώ. Πάμε γρήγορα να δούμε πώ το αναπτύσσει αυτό το σχολικό μα βιβλίο. Και αρχίζουμε λοιπόν να διαβάζουμε μέσα από το σχολικό μας βιβλίο ότι η πρόφαση είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μείωσης. Να λοιπόν εδώ πέρα σας έχω ένα κιταράκι, είναι το προηγούμενο στάδιο, έχουμε φτάσει στο τέλος της G2 φάσης από τη μεσόφαση και τι θα γίνει, θα αρχίσουν να εμφανίζονται λέει τα χρωμοσώματα εμφανίζονται τα χρωμοσώματα, χωρί όμω να είναι δυνατή στα αρχικά τουλάχιστον στάδια η διάκριση των αδελφών χρωματίδων. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα εντάξει, το σχέδιο που έκανα διακρίνονται οι αδελφέ χρωματίδε, αλλά εντάξει, κάνε τώρα εσεί μια σκέψη ότι πάμε προ τα εκεί δηλαδή. Εντάξει. Και λέει στη συνέχεια ότι τα ομόλογα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τώρα τι τυχαίε θέσει ε, που κατήχαν στο χώρο του πυρήνα και πλησιάζουν και τοποθετούνται το ένα απέναντι στο άλλο. Όπως βλέπετε, τώρα τα χρωμοσώματα σε αντίθεση με αυτά που γινόντουσαν στη μύτωση, τι κάνουν, το ένα έρχεται, το ένα ομόλογο δίπλα στο άλλο. Κάνουν παρεΐτσα δηλαδή. Και θα δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Το ένα λοιπόν έρχεται δίπλα στο άλλο και το φαινόμενο αυτό πώς ονομάζεται, λέει ονομάζεται σύναψη έχουμε σύναψη των ομολόγων χρωμοσωμάτων. Αυτό λέει γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια. Γιατί τα ομόλογα χρωμοσώματα στοιχίζονται έτσι ώστε οι αντίστοιχοι γονιδιακοί τόποι, το βλέπω αυτό που λέει στην παρένθεση, θα το δούμε αναλυτικά, να είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Η αντίστοιχη γονιδιακοί τόποι να είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα κάνουμε μία μικρή παρένθεσούλα, να εξηγήσουμε αυτό που γράφει στην παρένθεση, την πραγματική. Να μην αφήσουμε ερωτήματα. Λέει λοιπόν ότι γονιδιακοί τόποι, οι οποίοι όπως είπαμε έρχονται σε εξαιρετική ακρίβεια το ένα δίπλα στο άλλο. Και τι είναι οι γονιδιακοί τόποι. Είναι θέσεις στις οποίες εδράζονται τα γονίδια που ελέγχουν το ίδιο γνώρισμα. Oh. Για να το εξηγήσουμε αυτό. Να λοιπόν εδώ πέρα σας έχω δύο χρωμοσώματα διπλασιασμένα και στο, στην πάνω ζώνη βλέπουμε πως είναι τα γονίδια για τις ομάδες αίματος. Πόσα γονίδια υπάρχουν εκεί? Τέσσερα. Ουσιαστικά όμως είναι τέσσερα αλληλόμορφα γονίδια. Αυτή είναι η πλήρης λέξη. Έτσι. Πώς είναι οι γονιδιακοί τόποι για την ομάδα αίματος? Ένας. Ένας γονιδιακός τόπος. Ακριβώ από κάτω, μα σημειώνει το σχολικό μα βιβλίο, είναι από την Δευτέρα Λυκείου αυτό το, αυτή η εικονίτσα, μπορείτε να τη βρείτε εκεί πέρα. Λέει δρεπανοκυταρική αιμοσφαιρίνη, η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη είναι ο γονιδιακό τόπο για την β αλυσίδα. Άρα και εδώ βλέπω να έχουμε τέσσερα αλληλόμορφα γονίδια. Αλλά γονιδιακό τόπο είναι ένα. Για να το κάνουμε ακόμα πιο σαφέ, θα σα κάνω αυτήν εδώ πέρα την η κονίτσα να γίνουν ένα μόνο το χρωμόσωμα. Για πέστε μου εδώ πόσους γονιδιακούς τόπους βλέπετε. Πάλι βλέπετε έναν γονιδιακό τόπο και πάνω έχει δύο αλληλόμορφα, κάτω έχει πάλι άλλα δύο αλληλόμορφα για την ε, δρεπανοκυταρική αιμοσφαιρίνη όπως αναφέρει το σχολικό. Και αν πάω ακόμη ένα βηματάκι παραπέρα και έχω ένα μόνο χρωμόσωμα, σε ένα γαμέτι ας πούμε, τώρα πόσες, πόσους γονιδιακούς τόπους έχω. Πάλι έναν. Μόνο που εδώ πέρα υπάρχει ένα αλληλόμορφο γονίδιο. Άρα λοιπόν μάθαμε ότι γονιδιακός τόπος είναι η θέση που μπορεί να έχει ανάλογα με τον αριθμό των χρωμοσωμάτων που υπάρχουν και τον αριθμό των ε, μορίων DNA Άλλοτε ένα αλληλόμορφο γονίδιο στη γονιδιακή θέση, στο γονιδιακό τόπο, άλλοτε δύο ή άλλοτε τέσσερις. Συνεχίζουμε λοιπόν με την μείωσή μας, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τι μάθαμε. Μάθαμε ότι τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τα χρωμοσώματα, μετά μάθαμε ότι γίνεται εδώ η σύναψη των ομολόγων χρωμοσωμάτων, δηλαδή τα χρωμοσώματα πάνε το ένα δίπλα στο άλλο. Άρα, Άρα μου βγαίνει εδώ πέρα το συμπέρασμα. Η εικόνα του σχολικού είναι αυτή. Που λέει να τα χρωμοσώματα. Το πράσινο το από πάνω έχει το α κεφαλαίο και το β κεφαλαίο δύο φορές. Το α το μικρό και το β το μικρό στο πορτοκαλί το από κάτω πάλι δύο φορές. Πόσοι γονιδιακοί τόποι? Δύο έτσι. Ένας γονιδιακός τόπος για τα α και ένας γονιδιακός τόπος για τα β. Και λέω γαμέτες θα πάμε να φτιάξουμε σωστά, σωστά. Πόσους γαμέτες διαφορετικού θα έχουμε? δύο. Θα έχουμε τους γαμέτες α, β κεφαλαία, δύο φορές όπως βλέπετε από το πράσινο, και τους γαμέτες α μικρό, β μικρό. Τέλεια. Και λέει το κοιτάρο και άμα θέλουμε ρε παιδιά να έχουμε το α κεφαλαίο με το β το μικρό, γίνεται ή δεν γίνεται. Λέει η εξέλιξη, άντε, να σου το κάνω το χατήρι να γίνεται. Πάμε να το δούμε στο επόμενο βήμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει εδώ το σχολικό μας, ορισμένες φορές εξαιτίας της σύναψης είναι δυνατό οι μη αδελφές χρωματίδες των ομολόγων χρωμοσωμάτων που έχουν γίνει πια ορατές, είπαμε σιγά σιγά αρχίζουν να συσπυρώνονται και να γίνονται ορατές, να μπερδευτούν μεταξύ τους. Α, για κοίταξε το τι γίνεται, φίλε λέει αρχίζει η μία αδελφή χρωματίδα καταρχάς να εξηγήσω ότι αυτές εδώ πέρα οι δύο πράσινες λέγονται αδελφές χρωματίδες οι δύο πορτοκαλί λέγονται αδελφές χρωματίδες οι πορτοκαλί με τις πράσινες δεν λέγονται αδελφές χρωματίδες ξαδέλφες ίσως αλλά αδελφές χρωματίδες δεν λέγονται πως το λέμε όμως επιστημονικά είναι μη αδελφές χρωματίδες ομολόγων χρωμασωμάτων. Και τι λέει γίνεται εδώ πέρα. Οι δύο μεσαίες τι κάνουνε, μπερδεύονται. Μπερδεύονται. Και έτσι μπορούν να δημιουργήσουν γαμέτες οι οποίοι, ξέχασα να σου το πω αυτό σωστά, έτσι δημιουργούνται αυτά τα μπερδέματα, δηλαδή λέγονται χιάσματα, στα οποία οι χρωματίδες κόβονται και επανασυγκολώνται, αφού όμως έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους ομόλογα χρωμοσωμικά τμήματα. Άρα μπορούμε να έχουμε το εξής φαινόμενο. Να πηγαίνει το α το κεφαλαίο και να ενώνεται με το τμήμα το κάτω και να είναι το β το μικρό μαζί του. Και το α το μικρό να έχει το β το κεφαλαίο. Έτσι θα μπορούσαμε τελικώς να φτιάξουμε και γαμέτες που να έχει όλους τους συνδυασμούς των γονιδίων που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα. Έτσι. Ανταλλάσσοντας δηλαδή μεταξύ τους ομόλογα τμήματα. Ομόλογα χρωμοσωμικά τμήματα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται επιχιασμός, έτσι πως λέει το σχολικό μας, και δίνει τη δυνατότητα στα ομόλογα χρωμοσώματα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους γονίδια. Και έτσι να βρεθούν γονίδια που υπήρχαν όπως είπαμε στο πράσινο τμήμα, τα κεφαλαία, με τα μικρά. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα και την εικονίτσα μας. Τα έχουν έρθει σε σύναψη και λόγω του επιχειασμού, τα βλέπουμε και εδώ, τμήματα από το κόκκινο έχουν πάει στο άσπρο και από το άσπρο έχουν πάει στο κόκκινο. Γιατί το κάνει αυτό το κύτταρο, γιατί αυτό έχει γίνει στη διάρκεια της εξέλιξης, τι εξυπηρετεί. Αυτό εξασφαλίζει, όπως λέει το σχολικό, γενετική ποικιλότητα στους οργανισμούς που αναπαράγονται με αμφιγονία. Άρα, τι είδαμε σε αυτή την παραγραφούλα, τι είναι επιχειρασμός, πότε γίνεται, τι επιπτώσεις έχει και τι εξασφαλίζεται με αυτό. Εννοεί την γενετική ποικιλότητα. Ωραία, θα τα μάθουμε και αυτά πάρα πολύ καλά. Όλη αυτή εδώ πέρα η παράγραφος, και αυτή που είπαμε μόλι τώρα και οι προηγούμενε είναι πολύ σημαντικέ. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Και προχωράμε και στο τελευταίο, το τέταρτο τμήμα που ακριβώ αναφέρει αυτά που ήδη είδαμε ότι στο τέλο του σταδίου αυτού ο πυρηνικό φάκελο αποδιοργανώνεται, εξαφανίζεται ο πυρηνίσκο, αρχίζει ο σχηματισμό τη ατράκτου και η μετακίνηση των ομολόγων χρωμοσωμάτων σιγά σιγά πάνε προ το η σημερινό επίπεδο. Αυτά λοιπόν παιδιά είχαμε να πούμε στο σημερινό βίντεο, αλλά για να δούμε τι μάθαμε και μάθαμε σημαντικά πράγματα. Μάθαμε τι είναι σύναψη ομολόγων χρωμοσωμάτων, εξηγήσαμε τι είναι γονιδιακός τόπος, είδαμε μετά τα χειάσματα πότε συμβαίνουν και τι εξασφαλίζουν, και είδαμε μετά στο τέλος ποια ακόμα γεγονότα πέραν των χρωμοσωμικών μετακινήσεων συμβαίνουν στην πρόφαση 1. Και στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε την ολοκλήρωση των σταδίων της πρώτης μειωτικής διαίρεσης. Μέχρι τότε όμως, εκείνο που θέλω να προσέξετε είναι τα διάφορα στάδια που έχουμε ήδη πει, να τα ξαναδιαβάσετε και να προσπαθήσετε να τα κάνετε εικόνα στο μυαλό σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Καλό διάβασμα λοιπόν και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.